Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 28 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στηρίξτε τα τοπικά καταστήματα. Εξαπατούν οι πολυεθνικές, τονίζουν οι έμποροι της Πάτρας, εν ώψη Black Friday. Δυσαρεστημένοι οι γαλάζιοι βουλευτές της Αχαΐας, διότι δεν περνούν οι προτάσεις τους για διοικήσεις και οργανισμούς. Ορίστηκαν τα νέα σχολεία φοίτησης των δύο μαθητών που ενεπλάκησαν στο αιματηρό επεισόδιο στο πρώτο λύκειο Αμαλιάδας. Ανάσα στη Φωκίδα από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα ζητούν από τους πολίτες οι πατρινοί έμποροι εν ώψη αυριανής Black Friday. Την ίδια ώρα χτυπούν καμπανάκι για εξαπάτηση των καταναλωτών από πολυεθνικές ως προς τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων. Να έχουν κάνει έρευνα αγοράς, να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις τιμές και στην ποιότητα των προϊόντων των μεγάλων αλυσίδων και να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα στην Black Friday, πρωτέπουν τους πατρινούς οι έμποροι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Ζαφυρόπουλος αναφέρεται ευθέως σε καταγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου σε καταστήματα που διατηρούν αλυσίδες στην Πάτρα, προϊόντα τα οποία τις τελευταίες ημέρες διαφημίζονται ως ευκαιρίες και με μεγάλη έκπτωση, ήταν διαθέσιμα σε χαμηλότερες ή και στις ίδιες τιμές πριν από 20 ημέρες. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι με την ανοχή και τη σιωπή της πολιτείας η Black Friday έχει μετατραπεί και στην πόλη από πολυεθνικές και αλυσίδες σε εβδομάδα προσφορών και εκτόσεων, καταστρατηγώντας όλα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία. Δυστυχώς η πολιτεία έπρεπε να πάρει μέτρα για αυτό το πράγμα. Βλέπουμε να βομβαρδίζουν κάθε μέρα τα ΜΜΕ με διαφημίσεις από τις μεγάλες πολυεθνικές για αυτό το πράγμα. Δεν είναι, και θα ήθελα να σας πω και κάτι. Να το πάρει ο κόσμος πάρα πολύ σοβαρά. Να βγει, να καταναλώσει. Υπάρχουν ευκαιρίες να τις ψάξει όμως. Και ας έχει ψάξει εδώ και 10-15 μέρες ποιες τιμές έβρισκε τότε και ποιες τιμές θα βρει αύριο που είναι η Μαύρη Παρασκευή. Αυτό σας το καταγγέλλω. Ο θεσμός πλέον έρχεται από την Αμερική, όπου διαρκεί μόνο μία ημέρα. Γιάννη Γεωργόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κ. Ζαφυρόπουλος μιλά για την αυριανή ημέρα, την Black Friday, η οποία για μας τουλάχιστον δεν είναι μονοήμερη, είναι μία εβδομάδα τουλάχιστον, άντε και 10 ημέρες σε πολλά καταστήματα. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο αυτό όταν δεν θέλουν οι ίδιοι οι έμποροι το δεκαήμερο προσφορών των ενδιάμεσων εκτόσεων. Ωστόσο, όπως λέει, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε κάνει μία έρευνα αγοράς. Καταρχήν είναι κατανοητό. Δεδομένου ότι δεν είναι αυτοί οι έμποροι οι οποίοι διαμορφώνουν το σκηνικό του να μετατρέπεται μία ημέρα σε μία εβδομάδα. Είναι πολυεθνικές και αλυσίδες. Και βεβαίως αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί και στην πέραν του Ατλαντικού χώρα πολυεθνικές και αλυσίδες υπάρχουν. Αλλά αυτές είναι που καθιέρωσαν τη Μαύρη Παρασκευή και την τηρούν πιστά. Και βεβαίως η Μαύρη Παρασκευή σε αυτή την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν κρατάει καν ολόκληρη την Παρασκευή. Οι σημαντικές ευκαιρίες είναι για λίγες ώρες. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους να στείνονται από την προηγούμενη με αντίσκηνα έξω από αυτά τα καταστήματα. Προκειμένου αυτό που έχουν στοχοποιήσει και γνωρίζουν ότι θα βγει σε εξαιρετική τιμή και όχι σε τιμές δίθεν καλές που γίνεται εδώ, να μπορέσουν να το αγοράσουν. Να έρθουμε στη δική μας πραγματικότητα. Τι προκύπτει για μία ακόμα φορά. Πως τούτη εδώ η χώρα και κατ' επέκταση η Δυτική Ελλάδα ως περιφέρειά της, δεν είμαστε γαλατικό χωριό, είναι το βασίλειο του εκφυλισμού. Κάτι το οποίο, ναι, μεν εισαγόμενο, επιχειρήθηκε να ενταχθεί στην οικονομία της χώρας προκειμένου να πάρουν ανάσα για μια ημέρα επιχειρήσεις, κατορθώσαμε να το κάνουμε εβδομάδα ενδιάμεσων εκτόσεων. Ηρωνία. Όλα τούτα γίνονται την ίδια ώρα που έχει μπει στο τραπέζι για τα καλά η συζήτηση για να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εκτόσεις. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τις πολλές εκτόσεις που πήγαν άκλαυτες. Αν ρωτήσεις καταστηματάρχη πώς πήγε στις φθινοπορεινές εκτόσεις, θα κλαίει με μαύρο δάκρυ. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μπαίνουν σοβαρότατα θέματα. Όχι για το ποιοι επιβάλλουν τους κανόνες του παιχνιδιού και μετατρέπουν μια ημέρα σε εβδομάδα προσφορών και εκτόσεων, πολλές από τις οποίες δεν είναι καν προσφορές και εκτόσεις, αλλά το τι κάνει την ίδια ώρα η πολιτεία. Μέσα από την παθητική της στάση, μέσα από την ανοχή της, διαμορφώνει ένα περίεργο σκηνικό που είναι επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο γιατί κανένας δεν προλαβαίνει να κάνει έρευνα αγοράς. Σε πολλές των περιπτώσεων, όπως καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου, τον κ. Ζαφυρόπουλο, η προσφορά μόνο προσφορά δεν είναι. Γιατί 20 μέρες νωρίτερα, αν κάποιος είχε την πρόνοια, θα μπορούσε ορισμένα από τα προϊόντα τα οποία πολυδιαφημίζονται ότι είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, να τα έχει αγοράσει την ίδια ή χαμηλότερη τιμή. Mm-hmm.
Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ δεν είναι στραβός ο Γιάννης. Ούτε στραβά αρμενίζουμε. Τίποτα από αυτό δεν ισχύει. Είναι ότι είμαστε κουτοπόνηροι και ότι τούτο εδώ η Ράτσα έχει το δικό της Θεό. Οπωσδήποτε θα κάνουμε και αύριο ρεπορτάζ να δούμε την εικόνα στα τοπικά καταστήματα και στις μεγάλες αλυσίδες και θα έχουμε επαρκέστερη εικόνα. Βράζουν οι γαλάζιοι βουλευτές στην Αχαΐα μετά τις τοποθετήσεις διοικητών στα νοσοκομεία και νωρίτερα σε οργανισμούς και φορείς. Καμία από τις εισηγήσεις τους μέχρι σήμερα δεν έχει ακουστεί στην ηγεσία του κόμματος. Σε βραδιφλεγή βόμβα, η οποία ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να εκραγεί, παραπέμπει το σκηνικό στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, μετά και την ανακοίνωση τοποθέτηση των νέων διοικητών στις νοσοκομειακές μονάδες του νομού. Η επιλογή των προσώπων που αναλαμβάνουν διοικητές, αλλά και η γενικότερη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, καθώς τα προβλήματα είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους μετά από ανάλογες αποφάσεις για τη στελέχωση άλλων οργανισμών και φορέων του δημοσίου στην περιοχή, όπως ο Οργανισμός Λιμένος και το ΠΕΑΚ. Το γεγονός ότι η ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων δεν υιοθέτησε καμία από τις εισηγήσεις των τεσσάρων βουλευτών του κόμματος ως προς την επιλογή των προσώπων που θα έπρεπε να τοποθετηθούν διοικητές, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, αλλά και απλά μέλη στα διοικητικά συμβούλια, έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία και αναταράξεις, δεδομένου ότι αυτή η στάση εκλαμβάνεται ως απαξίωση του βουλευτικού δυναμικού της Αχαΐας, αλλά και του ίδιου του κομματικού μηχανισμού. Ορισμένοι από τους βουλευτές αλλά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα πηγαίνουν και ένα βήμα πιο πέρα, καθώς τις επαφές και συζητήσεις που έχουν με φίλους του κόμματος αλλά και συνεργάτες τους δεν αρκούνται στην έκφραση της δυσφορίας και του προβληματισμού τους, αλλά κάνουν λόγο για επιλογές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν και τη σφραγίδα του αρχηγού διευθυντή στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, πρώην Υπουργού και πρώην Βουλευτή Μιχάλη Μπεκίρη, ο οποίος έχει μαζί του και σχέση φιλίας. Να καλησπέρισουμε και τον Δημήτρη Αβραμίδη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να ξεκινήσω τώρα από εσένα. Το ρεπορτάζ αυτό σαφώς αναφέρεται στους βουλευτές Αχαΐας, οι οποίοι δείχνουν τον κύριο Μπεκίρη, όπως αναφέρθηκε, για τις τοποθετήσεις, όχι μόνο στα νοσοκομεία, είναι και το ΠΕΑΚ, είναι και όλπα. Έρχονται και άλλοι οργανισμοί και, εν πάση περιπτώσει, ζητούν να ακούγονται στην ηγεσία της κυβέρνησης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους γύρω από αυτόν, προκειμένου να τύχουν ευνοϊκότερες διαχείρισες δικοί τους άνθρωποι. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η γκρίνια αυτή δεν είναι τοπική μόνο, είναι πανελλήνια. Mm-hmm. Εν συνεχεία να προσθέσω ότι το ρεπορτάζ είναι απολύτως ακριβές. Mm-hmm. Πράγματι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια, πράγματι υπάρχει αυτή η γκρίνια. Με μία διαφορά, είναι μία γκρίνια που περιορίζεται εντός των τυχών. Διότι θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι εν λόγω βουλευτές, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τέσσερις βουλευτές Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πούν τι ακριβώς είναι αυτό που τους έχει ενοχλήσει. Δεν θα το πούν ποτέ, διότι αυτό που τους έχει ενοχλήσει είναι ότι οι προτάσεις τους για τις διοικήσεις των νοσοκομείων πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Τώρα βέβαια, ελάτε και στη θέση του Κικίλια, του Υπουργού Υγείας που φέρει και την ευθύνη για τους διορισμούς στα νοσοκομεία. Αν έχεις πάρει από 150 βουλευτές, 150-160 πόσοι είναι, 160 σημειώματα με τους εκάστοτε αρεστούς, αν από τους τέσσερις αρχαιούς βουλευτές έχεις πάρει τέσσερα διαφορετικά σημειώματα, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να διαφορήσεις και για τα τέσσερα. Και από εκεί και πέρα προκύπτει και ένα γενικότερο ζήτημα. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του βουλευτή? Να διορίζει δικούς του ανθρώπους στα νοσοκομεία προκειμένου να προωθεί τον προσωπικό του μηχανισμό και να διασφαλίζει τη μελλοντική του επανεκλογή? Λυπάμαι πάρα πολύ αν είναι αυτός, όμως είναι και το πιθανότερο. Έτσι να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και γι' αυτό να θέλουν να προωθήσουν δικούς τους ανθρώπους, μα στα νοσοκομεία, μα απ' εδώ, μα απ' εκεί, για να οργανώνουν τον κύκλο της προσωπικής τους επιρροής. Παλιωμοδίτικα, κουραστικά. Και μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα. Καλύτερα σταματώ εδώ. Ίσως ως γνώστες της τοπικής πραγματικότητας να θέλουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να τα ξέρουν καλύτερα στις θέσεις αυτές. Εάν αυτή είναι η λογική. Γιάννη, δίνοντάς σου μια πάσα. Ναι. Εάν είναι αυτή η λογική τους, να πω ότι αυτή η λογική παραπέμπει σε αλλοδινές εποχές και ολίγων από βλαχοπολιτική. Δεδομένου ότι η πολιτική πρέπει να εκφράζεται σε νέα βάση και σε όλη την επικράτεια με ίσους όρους και με ίδιες διαδικασίες. Να διαβάσουμε ανάποδα αυτό το ρεπορτάζ που έχει βάση. Όταν ακούει ο πολίτης, ο άνθρωπος της καθημερινότητας, της διπλανής πόρτας, ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι κρίμα δεν με παίζουνε, γιατί αυτό λένε κάποιοι, ότι δεν ακούγομαι,
Δεν έχει βαρύτητα η άποψή μου και το έτοιμά μου, η εισήγησή μου. Τι φαντάζεστε ότι είπα, εισπράττει. Εισπράττει ότι η κακή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή του όποιου κόμματος. Δεν συμπεριφέρεται καλά στην Αχαΐα. Ή ότι επί της ουσίας, για να μην εισακούγονται εισηγήσεις των βουλευτών Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών των κομματικών της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα και στους άλλους νομούς και περιφέρειες, σε πολλές των περιπτώσεων, αυτό το δυναμικό δεν έχει εκείνη την έγκλη και εκείνο το ειδικό βάρος που θα οδηγούσε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στο να γίνονται αποδεκτές ή να μετριώνται, να ζυγίζονται τουλάχιστον πριν ληφθούν οι αποφάσεις. Ναι, άμα έχετε την έγκλη, θα καταλήγαμε στο ίδιο συμπέρασμα. Λοιπόν, ότι προτείνουν και αποδέχεται η ηγεσία. Λοιπόν, μισό λεπτό, δεν καταλήξουμε εκεί. Ναι. Συνεπώς, εάν κινηθούμε με τη δική τους λογική, όχι με τη δική μου. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι αυτοί οι οποίοι ζυγίζονται και είναι λιποβαροί είναι αυτοί που φωνάζουν. Η εποχή του Μένιου του Κουτσόγεωργα, του Κωστίου Στεφανόπουλου, του Ανδρέα του Φούρα, κάποιον άλλον που ξεχνάω, έχει περάσει και ενδεχομένως έχει περάσει σαν επιστρεπτή. Το μοντέλο εξουσίας έχει αλλάξει προφίλ, τα κόμματα και οι δομές τους έχουν άλλη εικόνα και άλλη ιεράρχηση και βεβαίως αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και στην περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, με πρόσφαση τη λαϊκή εντολή ένας πανίσχυρος αρχηγός κόμματος και πανίσχυρος πρωθυπουργός. Με μεγάλη πλειοψηφία και με αέρα στα πανιά του. Τώρα, εάν θέλετε να βάλουμε το συναισθηματικό και το στοιχείο της εντοπιότητας, ναι, μπορώ να κατανοήσω ένα βουλευτή που επιχειρηματολογεί στη βάση αυτή και διαμαρτύρεται, αλλά μην ξεχνάμε ότι πλέον οι βουλευτές δεν είναι τα πρόσωπα και εκείνες οι οντότητες που γνωρίζαμε πριν από κάποιες δεκαετίες. Και ίσως σιγά σιγά αλλάζουν και οι λογικές. Μα το είπα πριν. Όχι μόνο στην Δημοκρατία, γενικότερα. Δεν αλλάζουν τόσο εύκολα οι λογικές, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Θα πω χαρακτηριστικό το εξής παράδειγμα. Προφανώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρότι τέσσερις εξελέγησαν στο νομό Αχαΐας, κανείς εξ αυτών δεν υπογοποιήθηκε. Αν λοιπόν κάποιος από αυτούς είχε το ισχυρό πολιτικό βάρος και του ανέθετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα σημαντικό υπουργικό αξίωμα, μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία, θα έπαιρνε ένα τηλέφωνο τον Κικίλια και θα του έλεγε: θέλω αυτόν στο Ρίο, αυτόν στον Αγιαντρέα και αυτόν στο Καραμανδένιο και θα έχει γίνει. Όμως Δημήτρη μου, αυτό θα γίνει στη βάση τη διαδικασία που θα λέει ότι αύριο το πρωί και ο Κικίλιας θα πάρει εμένα τηλέφωνο και θα πει: θέλω αυτό, θέλω αυτό και θέλω αυτό. Ναι, έχω να δώσω. Συνεπώς, όσο δεν είναι στη χάρτα και δεν μου χρωστάει και δεν του χρωστάω κανένα από δεν έχω κανένα λόγο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Και σημειώστε κάτι. Οι εποχές που υπήρχαν αρχιάρχες και το αρχιάρχης είχε νόημα, έχουν περάσει. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Νεκρός στο δρόμο εντοπίστηκε πριν από λίγο ένας άνδρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο που εντοπίστηκε από διερχόμενος πεσμένος στην ακτή Δημαίων, στο ρεύμα προς Πύργο, στο ύψος του πρώην εργοστασίου του Λαδόπουλου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά για τον άτυχο, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είχε αποβιώσει αρκετή ώρα πριν. Τώρα, χρυσή μπίζνα επιδοτήσεων με ανύπαρκτες μοναστηριακές εκτάσεις έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Εμπλέκονται αγρότες του Αγρινίου αλλά και τα Καλάβρητα. Θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αίσθηση έχει προκαλέσει το δημοσίευμα σχετικά με παραμάγαζο που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, φαίνεται υποστήθηκε τα τελευταία χρόνια για την παραγωγή πλαστών ιδιωτικών συμφωνητικών με μοναστήρι στην Πελοπόννησο για τη μίσθωση γη σε Καλάβρητα και Κύθρα από παραγωγούς της Αιτωλοκαρνανίας. Με αυτά τα μαϊμού συμφωνητικά, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, παραγωγοί υπέβαλαν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων της περιοχής τους για να εισπράξουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τις αιτήσιες επιδοτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του παραγωγού που, βάσει της έρευνας, φέρεται να διεκδικεί για φέτος ποσό 42.000 ευρώ για ανύπαρκτα βοσκοτόπια σε περιοχή εκατοντάδων χιλιόμετρων μακριά από το σπίτι του. Κανείς όμως εκ των εμπλεκομένων παραγωγών δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ από τις κοινοτικές ενισχύσεις, καθώς οι αιτήσεις τους έχουν παγώσει. Πιο αναλυτικά, από τον διασταυρωτικό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το πέρας των φετινών δηλώσεων στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, προέκυψε ότι περίπου 15.000 στρέμματα στα Κύθρα είχαν δηλωθεί ως ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγίου, η οποία εμφανιζόταν να τα έχει μισθώσει σε δεκάδες αγρότες του Αγρινίου. Οι εκτάσεις που μέχρι πέρυσι δηλώνονταν ως κοινοτικοί βοσκότοποι, στα παράλια κυρίως των Κυθύρων, εν ρηπεί οφθαλμού μετατράπηκαν σε μοναστηριακή ιδιοκτησία. Κάτι που ούτε η ίδια η Μονή γνώριζε. Τα συμβόλαια ενοικίασης γης αποδείχτηκαν καθολικά πλαστά,
με την υπογραφή του ηγούμενου και τη σφραγίδα τη Μονή να έχουν τοποθετηθεί σε αυτά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη με την ολοκλήρωση τη έρευνα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώ η Μονή μέσω του δικηγόρου τη θα προβεί στι απαραίτητε νόμιμε ενέργειε. Η παρανομία που διαπιστώθηκε για το 2019 οδήγησε του υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ να εξετάσουν και περασμένε χρονιέ για αντίστοιχε περιπτώσει. Φαίνεται πω οι επιτίδη δεν ήταν πρωτάριδε στο άθλημα, καθώ και για το έτο 2018 η Μονή εμφανίζεται να μισθώνει εκτάσει που ουδέποτε είχε στην κατοχή τη αυτή τη φορά στα Καλάβρητα. Το θέμα αποκτά μεγαλύτερε διαστάσει, καθώ το γνήσιο τη υπογραφή των αγροτών, τόσο για την περίπτωση των Κυθύρων όσο και των Καλαβρίτων, έχει θεωρηθεί μόλι από δύο κοινοτάρχε του Δήμου Αγρινίου. Όσον αφορά τα φετινά μισοτήρια, αξίζει να αναφέρουμε ότι όλε οι θεωρήσει έγιναν την ίδια ημέρα, δηλαδή τη 15η Ιανουαρίου του 2019. Η πρώτη σκέψη είναι πω δεκάδε άνθρωποι αποφάσισαν να εξαπατήσουν την Εκκλησία και το Δημόσιο και να καρποθούν επιδοτήσει. Αυτό προϋποθέτει όμως ότι οι αγρότες γνωρίζονται μεταξύ τους και με τη βοήθεια κάποιων επιτίδιων προχώρησαν εν γνώση τους στην πλαστογράφηση των εγγράφων. 11.200 περίπου παραβάσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί στην Ιόνια Οδό, μόνο ένα θανατηφόρο και 9 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα και 9 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό καταγράφησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας των δύο τμήματων τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ανίνων που αστυνομεύουν το οδικό δίκτυο της Ιωνίας Οδού από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου μέχρι και τον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με τον απολογισμό, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν από τους αστυνομικούς των δύο τμήματων 11.176 παραβάσεις. Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων 5.021 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. 2.730 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων, όπως φορτηγά, ταξί και λεωφορεία, 827 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 31 για μη χρήση κράνους, ενώ 103 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια μέθης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, με αφορμή τον απολογισμό, στα δύο τμήματα τροχείας αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων ολοκλήρωσαν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους με θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την τροχονομική αστυνόμευση του αυτοκινητόδρομου της Ιωνίας Οδού και της συνολικής αναβάθμισης του επίπεδου της οδικής ασφάλειας στην Αιτώλα Καρνανία. Λοιπόν. Χιλιάδες. Πρόκειται για εντυπωσιακά στοιχεία. Σε ένα χρόνο, έτσι. Πρόκειται για εντυπωσιακά στοιχεία και τα οποία επιδέχονται, Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι, διπλή ανάγνωση. Από τη μία μεριά, η παραβατικότητα βράζει. Χιλιάδες μεθυσμένοι οδηγοί. Από την άλλη μεριά, δείτε, μέσα σε ένα χρόνο, 9 μόλις σοβατροχέα με ζημιές και τραυματισμούς και ένα μόνο θανατηφόρο. Γιατί αυτό? Διότι είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος με διακριτά τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Άρα και μεθυσμένος να είσαι, δεν είναι δυνατόν να περάσει το αντίθετο ρεύμα και να υπάρξει η πλαγιομετωπική που συνήθως είναι και πολύ νεκρή. Θα πέσεις στον μπροστινό, θα βρεις το πλάι, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα σε μαζέψουν. Προσέξτε, χιλιάδες μεθυσμένοι και μόνο ένα θανατηφόρο. Το συμπέρασμα προκύπτει μόνο του και είναι αναφαντών υπέρ των κλειστών αυτοκινητοδρόμων. Να περάσουμε στα οικονομικά φορολογικά νέα, κυρίες και κύριοι. Στην ευνοϊκή ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων για τις οφειλές που έρχεται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Παράλληλα, θα μείνουμε στην οικονομική επικαιρότητα για να δούμε και άλλα ζητήματα. Σημαντική διευκόλυνση για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν οφειλές προς την εφορία, προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τη διάταξη του νέου νομοσχεδίου, οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεκτικά κέντρα και τελωνία μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης την 1η Νοεμβρίου του 19. Και αυτό ανεξάρτητα αν οι οφειλές αυτές έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμη σημεί. Αυτό σημαίνει ότι οφειλές που αφορούν στον φόρο εισοδήματος του 2019 ή τον ένφια, όπως και τον φόρο κληρονομιάς, μπορούν να εξοφληθούν με βάση τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, όταν αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η-1η του 2020. Σημειώνεται ότι η νέα πάγια ρύθμιση φορολογικών και τελωνιακών οφειλών προβλέπει την εξόφλησή του σε 24 δόσεις για τακτικούς φόρους, όπως ο ένφια, ο ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος, και έως 48 δόσεις για έκτακτους φόρους, όπως είναι οι φόροι κληρονομιάς ή αυτοί που βεβαιώνονται έπειτα από έλεγχο. Για τη ρύθμιση έκτακτων φορολογικών οφειλών, το πλήθος των δόσεων προκύπτει με βάση εισοδηματικά κριτήρια και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο υπό τον περιορισμό της ελάχιστης μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.
Καλησπέριζω τον φοροτεχνικό και συνεργάτη του δελτίου μας, τον Δημήτρη Μποκαρή. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρέπει να εξειδικεύσουμε, να δούμε και άλλα ζητηματάκια, διότι έρχεται το φορολογικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, προφανώς, και για τις 48 δόσεις. Μπορεί να είναι και περισσότερες και να αυξάνεται ο τόκος. Από 24 μέχρι τις 48 δόσεις πλέον θέλει καινούργια ρύθμιση, όχι παραπάνω. Το επιτόκιο θα είναι στο 6,5% από 5% που είναι αυτή τη στιγμή για τις 12 δόσεις. Αλλά όλα είναι ρευστά ακόμα. Ό,τι έχει βγει σήμερα στον αέρα, ό,τι υπάρχει, συζητείται, είναι όλα σενάρια. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε από πότε θα ξεκινήσει να ισχύσει, ποιες οφειλές θα μπουν μέσα, δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμα. Αυτό θα το ξέρουμε ή από αύριο βράδυ ή από εβδομάδα. Βασικά, όπου θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο και θα ξέρουμε τι θα ισχύει με τις 24 και 48 δόσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα περιμένουμε. Να λέμε σενάρια είναι λόγια στον αέρα. Το καλό, η ουσία είναι ότι από 1η-1η του 20 θα ισχύσουν οι 24 και 48 δόσεις και θα μπορούν οι φορολογούμενοι, τουλάχιστον για τα χρέη του 20 και μετά, να τα ρυθμίσουν σε 24 ή 48. Και να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με το ποιες δόσεις μπαίνουν, ποιοι φόροι μπαίνουν στις 24 και 48. Όταν το ΦΠΑ βεβαιωθεί σε μία δόση, θα έχει δικαίωμα να μπει σε 48. Όταν βεβαιωθεί σε δύο δόσεις, τότε θα πάει στις 24. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ωραία. Να συνεχίσουμε με το κοινωνικό μέρισμα. Και εκεί δεν έχουμε σίγουρα νέα. Λέγεται πως θα αυξηθεί από κύκλους κυβέρνησης, από κύκλους αντιπολίτευσης, ώστε θα είναι μικρότερο το ποσό. Αλέξανδρε, όλα αυτά είναι σενάρια. Είναι σενάρια και έχουν καταδύσει να είναι σενάρια αλλά Spielberg. Να προβληματιζόμαστε που ακόμη δεν έχουμε νέα. Και πέρσι, αρχής Δεκέμβρη, ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάσαι, είχε βγει, είχε κάνει την ανακοίνωση για το κοινωνικό μέρισμα. Με την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου που θα μπει, ο Πρωθυπουργός της χώρας θα κάνει τις ανακοινώσεις και εκεί θα δούμε πραγματικά ποια θα είναι τα κριτήρια. Εγώ αυτό που λέω στον κόσμο, γιατί με ρωτάνε πολλοί κόσμος στον δρόμο, κάντε αίτηση. Μπαίνετε, δεν μπαίνετε, κάντε την αίτηση. Και από εκεί και πέρα. Θα δούμε αν θα πάρτε το. Μην κάνουν έτσι όμως και αυτοί που δεν το δικαιούνται σίγουρα. Έχουν δικαίωμα να κάνουν και τα 10 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Αρκεί να έχουν 5 φορολογικές δηλώσεις. Είτε είναι αλλοδαπή είτε είναι μεδαπή, αν έχουν 5 φορολογικές δηλώσεις από 0 εισόδημα μέχρι δισεκατομμύρια, έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση. Και εκεί το σύστημα θα τους βγάλει αν το παίρνουν ή δεν το παίρνουν. Πολλοί κόσμος μας ρωτά, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, και για το επίδομα θέρμανσης. Να πούμε για ακόμη μία φορά ότι η αιτήση είναι έως 20 Δεκέμβρη και θα δοθεί το χρηματικό ποσό ως 31 του μήνα. Ως 31 του μήνα έχουν βγει ήδη οι πίνακες για την περιοχή μας και για τον ομό Λοκαρνανίας και Φωκίδος που είναι στην τρίτη ζώνη, ναι. Όπου για ζευγάρια χωρίς προστατευόμενα μέλη είναι 88 ευρώ. Από εκεί και πέρα, αναλόγως τα πόσα μέλη φιλοξενούνται σε αυτό που θα κάνει την αίτηση, αυξάνεται και το επίδομα. Ωραία. Και κλείνουμε με τη φορολοταρία. 1.000 ευρώ για 1.000 πολίτες. Πότε είναι η κλήρωση? Έγινε. Το νωρίς το απόγευμα. Έγινε. Ωραία. Έγινε νωρίς το απόγευμα. Είχαμε πατρινούς ανάμεσα στους τυχερούς, ας το πούμε έτσι, ή νομοταγείς φορολογικά πολίτες. Νομοταγής. Από ό,τι άκουσα κάποιοι, ναι. υπήρχαν τρία άτομα από ό,τι άκουσα, ναι. που κερδίσανε σε εδώ από την Πάτρα τη φορολοταρία, ναι. σε καλή μεριά. Ναι, ωραία. Λεπτομέρειες δεν έχουμε παραπέρα. Εντάξει, θα έχουμε αύριο. Κύριε Μπόκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό σας βράδυ. Συνεχίζουμε τώρα, αλλάζοντας εντελώς θέμα και κλίμα, θα περάσουμε στα εμβόλια. Στα εμβόλια που είναι απαραίτητα να γίνονται, κυρίες και κύριοι, όπως λένε οι γιατροί, όχι μόνο οι παιδίατροι. Στα εμβόλια που θα πρέπει να γίνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Από τα βρέφη έως τους υπερήλικες και τις ευπαθείς ομάδες. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον διευθυντή του ΕΣΥ, τον παιδίατρο, τον κύριο Γρηγόρη Μαρκέτο. Καλησπέρα, κύριε Μαρκέτο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κογκόλη, που με καλέσατε. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι είχαμε ανατροπή στο σενάριο με το θάνατο της οκτάχρονης από διφθερίτιδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, είχε εμβολιαστεί, ήταν πλήρως εμβολιασμένο το παιδί, με όλες τις δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου. Οπότε ο θάνατός της προέρχεται από αλλού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς παίρνουμε το έναυσμα, διότι συχνά πυκνά αναφέρουμε από αυτό το δελτίο ότι είναι απαραίτητος εμβολιασμός. Δεν ξέρω όμως ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς. Οι πολίτες φέρουν τα παιδιά τους, εμβολιάζονται οι ίδιοι.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πολύ σοβαρό. Καλή ευκαιρία να τα ξαναπούμε μια φορά, μια και άρχισε τώρα η χειμερινή σεζόν αυτές τις μέρες. Δεν μπορεί να έρχεται πολίτης να μην φέρνει στο παιδίατρο το βιβλιάριο υγείας με τα εμβόλια. Έχω βαρεθεί στο κέντρο υγείας πρώην ιατρία ΙΚΑ της Άνω Πόλης που δουλεύω να μην φέρουν. Και γιατί να το φέρω το βιβλιάριο? Μα είναι ευκαιρία να δούμε τα εμβόλια. Και πάμε και ένα βήμα χειρότερο που δεν θα το πιστέψετε. Έγινε πριν λίγες μέρες. Έρχονται, μα πρέπει να φέρω και τα παιδιά. Ήρθα να μου γράψετε κάποιες εξετάσεις. Και σε κοιτάνε σαν να βλέπουν εχθρό πολλές φορές. Είναι όλοι έτσι? Όχι βέβαια. Δεν είναι όλοι οι γονείς που έρχονται μόνοι τους χωρίς τα παιδιά ή χωρίς τα βιβλιάρια υγείας για να μιλήσουμε για τα εμβόλια εκείνη την ώρα. Ναι. Για την ευκαιρία. Είναι και πάρα πολύ υπεύθυνοι οι γονείς. Σήμερα μου έκανε εντύπωση, ενώ ήταν από ομάδα κοινωνικά ευαίσθητη, θα έλεγα, το ζευγάρι που ήρθε, με ένα μωράκι 2 μηνών, δεν τους είχα ξαναδεί. Ήρθανε να το δω, γιατί, και έχει μεγάλη σημασία για το κοινό της Πάτρας αυτό που λέω, γιατί είχε ένα πυρετό 6 ώρα το πρωί. 2 μηνών το μωρό. Ήρθε 9 η ώρα το πρωί, το εξέτασα, το έστειλα κατευθείαν Καραμανδάνιο, είχε μηνυγκίτιδα και μάλιστα από μηνυγκιτιδόκοκο και στη συνέχεια διακομίστηκε στη μονάδα εντατική στο Ρίο. Πάει καλά το παιδί, γιατί έγινε πολύ γρήγορα η διάγνωση και από εμάς στην πρωτοβάθμια και από το νοσοκομείο. Έχουμε ποσοστό περίπου ανεμβολίας των παιδιών στην Πάτρα. Νομίζω ότι είναι κάτω του 10%. Όχι, πολύ, ναι, δεν είναι όμως και από οικογένειες, ακόμη που δεν το περιμένει κανείς. Όχι πάντα από αμέλεια. Έτυχε. Αντιεμβολιαστικό κίνημα, για να το θέσουμε και αυτό, σε μένα τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, δεν θεωρώ ότι επηρεάζει, τουλάχιστον στα όρια της Πάτρας, δουλεύω 30 χρόνια σαν παιδίατρος, όχι. Ήμουν και εγώ σε κάποια παρέα, τέλος πάντων στο πλαίσιο του ρεπορτάζ το συζητούσα σήμερα. Μίλησα με γιατρούς ειδικότητάς σας, μίλησα με πολίτες. Το εμβολιαστικό κίνημα δυστυχώς ή ευτυχώς για τους ίδιους είναι εδώ. Δυστυχώς για εμάς περισσότερους. Και μάλιστα μου ζητούσαν με γραπτός να μου αναφέρουν, να μου πούν, να μου υπογραμμίσουν γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε εμβόλια και ότι τέλος πάντων τα εμβόλια κάνουν κακό ίσα-ίσα στην υγεία. Τι λέτε γι' αυτό, τι απαντάμε, αν και έχουμε καταντήσει νομίζω γραφική σε κάποια επιτυπή. Ακριβώς, είναι τόσο αντιεπιστημονικό αυτό, που θα απαντήσουμε πολύ ελαφριά. Δηλαδή ότι μόνο ελαφριά άτομα θα το πούνε αυτό, δεν το συζητάμε καθόλου. Δεν συζητιέται καθόλου, γιατί τη διφθερίτιδα το είπαμε. Λέμε ότι ήταν συμπληρωμένα τα εμβόλια, μπορεί να ήταν, μπορεί να συμπληρώθηκαν εκ των υστέρων, αυτά δεν μπορεί να τα ελέγξει κανείς, γιατί το παιδάκι ήταν σε ένα ίδρυμα και ξέρετε ούτε το ίδρυμα θα θέλει να μείνει έκθετο σε κάτι τέτοιο. Χωρίς εμβόλια είμαστε έκθετοι σε οτιδήποτε. Και οι ενήλικες έχουν τονιστεί και του τετάνου πρέπει να γίνεται επανάληψη και για μας να ελέγχουμε τα αντισώματα, τα επίπεδα για επατήτιδα Β, μήπως χρειαστεί να γίνουν αναμνηστικές δόσεις και για τον έρπη ζωστήρα. Έχουν ελεγχθεί, κύριε Κογκόλη. Σας πάω κάπου αλλού. Στα εμβόλια, στα σχολεία το παιδί δεν μπορεί να εισαχθεί εάν δεν έχει κάνει τα εμβόλια, γιατί κοιτάζουν οι δάσκαλοι το βιβλιάριο ασθενείας προφανώς. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες αποκλίνουσες συμπεριφορές. Ωστόσο, τα μικρά παιδιά συναναστρέφονται και με ανήλικους άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι για παράδειγμα οι Ρωμά, οι οποίοι δεν είναι πλήρως καταρτισμένοι, δεν είναι πλήρως εκπαιδευμένοι. Οι άνθρωποι μπορούν να αμελούν κάποια αισθήματα χωρίς να το θέλουν. Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί τρόπο. Και για εκεί. Υπάρχει κίνδυνος, αλλά μια και το αναφέρετε και ούτε ότι κάνω τον... Μπορείτε να θέλω να στοχοποιήσω κάποια κοινωνική ομάδα προς Θεού. Θα το πω. Έτσι, ένα παράδειγμα. Όχι. Ναι. Δεν θέλω να κάνω τον αλληλέγγυο, αλλά αυτό που κυκλοφορεί δεν ισχύει. Κάνουν φιλότιμα τα εμβόλια τους, αρκεί να επιμένουμε εμείς οι παιδίατροι και οι δάσκαλοι. Είναι χρυσή ευκαιρία το Σεπτέμβριο που γράφονται τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ιδιαίτερα. Εμείς οι παιδίατροι τους τα κάνουμε. Πολλές φορές βλέπω οικογένειες εντός εισαγωγικών δικές μας, οι οποίοι είναι σε επίπεδο τραγικό. Οπότε ενώ παλιά έλεγα και εγώ για Ρωμά, τώρα έχω αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν γονείς που σας λένε, να πούμε ότι το κάναμε το εμβόλιο, να το γράψουμε τώρα για να τελειώνουμε, να πάει και το παιδί σχολείο? Ναι, βεβαίως. Δεν υπάρχει, δεν βγαίνουμε ζωντανοί από το γραφείο εάν δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Τους στέλνω στο φαρμακείο και το κάνουν.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Εσείς, συνάδελφοί σας άλλοι, υπάρχει περίπτωση, έχει υποπέσει την αντίληψή σας κάτι διαφορετικό? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Καθόλου. Μάλιστα. Υπάρχουν και τέτοιοι γονείς όμως. Υπάρχουν γονείς που στο λένε, όχι με κακία, σου λέει δεν προλαβαίνω τώρα, μην χάσει το παιδί την ώρα μη το ένα, μη το άλλο. Λοιπόν, κύριε Μαρκέτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε. Στην πολιτική επικαιρότητα θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με σύνθημα «Το μέλλον αρχίζει τώρα». Θα διεξαχθεί το 13ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από την Παρασκευή ως την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Στόχος του συνεδρίου, σύμφωνα με την ενημέρωση της Νέας Δημοκρατίας, είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη φυσιογνωμία του κόμματος. Περισσότερα από 6.500 στελέχη και μέλη του κόμματος αναμένεται να φτάσουν από όλη την Ελλάδα για να συμμετάσχουν στις συνεδριακές εργασίες. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συνεδρίου 1.700 μέλη και 5.000 παρατηρητές. Το 50% μάλιστα ανήκει στις ηλικιακές ομάδες από 25 έως 44 ετών. Θα καλησπερίσω τώρα τηλεφωνικά τον κύριο Γαϊτάνη. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πογκόλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ξεκινά αύριο το συνέδριο. Να τονίσουμε, κύριε Γαϊτάνη, επίσης ότι όλες οι διαδικασίες θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένες. Ακριβώς, μειώνουμε το χαρτί κατά 90% περίπου. Ό,τι χαρτί υπάρχει θα είναι ένα πλήρως ανακυκλώσιμο. Θα λειτουργήσουμε και ένα κέντρο αποδοτικής ανακύκλωσης. Κάνουμε παράλληλες δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα. Θα έχουμε 13 προσκεκλημένους ομιλητές από την κοινωνία των πολιτών και Ευρωπαίους πολιτικούς να μας πούν τις απόψεις τους για τα μεγάλα θέματα του συνεδρίου μας, που είναι η δημαγωγία και ο λαϊκισμός, κλιματική αλλαγή, ίσες ευκαιρίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Και θα έχουμε περίπου 7.000 συνέδρους και παρατηρητές, ένα εντυπωσιακό νούμερο νομίζω, που δείχνει και την απήχηση που έχει το κόμμα μας στην κοινωνία. Άκουσα να λέτε ότι όντως το 50% των συνέδρων είναι στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα συνέδριο ενδιαφέρον, το οποίο θα βοηθήσει να επανατοποθετήσουμε τη Νέα Δημοκρατία στη νέα εποχή και να εμπλουτίσουμε φυσικά και τις ιδέες μας για τα μεγάλα κοινωνικά θέματα που θα απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία για τα επόμενα χρόνια. Θα μπορούσατε να μου αποκωδικοποιήσετε τι σημαίνει «Το μέλλον αρχίζει τώρα», που είναι και ο τίτλος του συνεδρίου? Κοιτάξτε, το μέλλον αρχίζει τώρα σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπροστά στις προκλήσεις της νέας εποχής λαμβάνει θέση. Λαμβάνει θέση, έχει άποψη, την λέει, κουβεντιάζοντας φυσικά και με την κοινωνία, και είναι εδώ με τη δουλειά της, με το όραμά της, με την κοινωνική της ευαισθησία, να επηρεάσει το μέλλον μας, να συντελέσει ώστε να διαμορφωθεί έτσι όπως πρέπει τις Ελληνίες και τις Έλληνες, για να γνωρίσουμε επιτέλους μια εποχή έτσι ευημερίας και αισιοδοξίας ύστερα από τη δεκαετή κρίση. Κύριε Γαϊτάνη, επειδή είστε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ποια είναι η σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση, εάν λειτουργούν αλληλένδετα, εάν το κόμμα ακολουθεί την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση το κόμμα, και ποια είναι η εικόνα που αυτή τη στιγμή βλέπετε εσείς στους πολίτες? Πώς κρίνουν δηλαδή τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης μέχρι αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Όπως βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση έχει μια μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες, αγγίζει το 70%, γεγονός έτσι που μας γεμίζει αισιοδοξία και δίνει την κυβέρνηση, αν θέλετε, το ερέθισμα, το ηθικό ερέθισμα να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, ξέρετε, ένα κυβερνών κόμμα, κατά την άποψή μου, έχει το ρόλο του αμορτισέρ. Κάνει τη σύνδεση μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Εξηγεί στην κοινωνία τα κυβερνητικά δρόμενα, τις κυβερνητικές πράξεις, αλλά μεταφέρει και στην κυβέρνηση τον παλμό της κοινωνίας. Και βέβαια προσπαθεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και καινοτόμο λόγο σε όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Αυτή είναι, νομίζω, η δουλειά ενός κόμματος
που έχει τη διακυβέρνηση του τόπου και αυτή τη δουλειά ακριβώς θέλουμε και εμείς στη Νέα Δημοκρατία να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, πολλές φορές παρατηρείτε ότι όταν ένα κόμμα είναι στην κυβέρνηση, τους κομματικούς μηχανισμούς, τις κομματικές οργανώσεις, και το λέω με θετική έννοια, κομματικούς μηχανισμούς και οργανώσεις, τις αφήνει λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση, ή αν δίδεται έμφαση στο κόμμα και στη λειτουργία του. Παράλληλα με τη λειτουργία της κυβέρνησης, βέβαια. Κοιτάξτε, η λειτουργία της κυβέρνησης είναι η λειτουργία της κυβέρνησης και η λειτουργία του κόμματος είναι η λειτουργία του κόμματος. Νομίζω ότι και το συνέδριό μας, που έρχεται μόλις 5 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία, συμβολίζει ότι το γεγονός αυτό, ότι είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό, θέλουμε να είμαστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών και θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε κόμμα αναφορά. Μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα της Ελλάδος και ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα στην Ευρώπη. Έχει ένα ποσοστό 40%, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα έχει χρέος και καθήκον να στέκεται δίπλα στους πολίτες και να προσπαθεί να τους εκφράζει. Η κυβέρνηση έχει εκλεγεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και καλύτερα να το υλοποιήσει. Άρα είναι δύο δρόμοι διαφορετικοί, παράλληλοι, κάπου μπορεί να τέμνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε και εμείς εδώ και για να υποστηρίξουμε φυσικά και τις δράσεις της κυβέρνησης. Κύριε Καϊτάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Επιτυχία στο συνέδριό σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επίσης. Ακολουθεί στο σημείο αυτό το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παρασκευή και Σάββατο, weekend προσφορές στα μάρκετ. Κριτσίνια σίτου ή ολικής άλεσης, συσκευασία 250 γραμμαρίων, μόνο 85 λεπτά. Αραβοσιτέλεο 2 λίτρων, μόνο 2,35. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα hot dog γαλοπούλα σπάβο, συσκευασία 1 κιλού, μόνο 1,85. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα μάρκετ. Μέσα στην κρίση είναι η λύση. Ήλιος. Ανεξάντλητη πηγή ζωής και ενέργειας. Για πάνω από 40 χρόνια προσφέρουμε άφθονο ζεστό νερό και οικονομία στο σπίτι σας, χειμώνα-καλοκαίρι. Γιατί Μαλτέζος σημαίνει άνετη ζωή. Όταν έχεις δική σου επιχείρηση, τη βλέπεις σαν παιδί σου. Γι' αυτό στην Τράπεζα Πειραιώς σε βοηθάμε να φροντίσεις και να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου μέσα από μια ευρεία γκάμα δανειακών προϊόντων. Τράπεζα Πειραιώς. Τη Σκαρόνι, η Χιονάτη με τον Πινόκιο και τη Ραπουνζέλ. Τι ετοιμάζει η κόκκινο σκουφίτσα με τον μικρό πρίγκιπα και τον κοντορεβιθούλη. Ποιον περιμένει ο Άγιος Βασίλης. Τι ψάχνουν άραγε στη χώρα που τίποτα δεν πάει χαμένο. Πρέπει να τους βοηθήσεις να το βρουν. Πάρκο των Χριστουγέννων στα Υψηλά Αλόνια, στο Αίγιο. Από 12 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου με δωρεάν είσοδο. Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι ή μάλλον. Βρες αυτό που ψάχνεις στη χώρα που τίποτα δεν πάει χαμένο. Αρτοποιία Στάχη. Τώρα στο 4ο χιλιόμετρο ναυπάκτου Αντιρίου στην Παλαιοπαναγιά. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής των προϊόντων μας. Εξαιρετική ποιότητα ψωμιού σε όλες τις ποικιλίες. Τυρόπιτες, γλυκίσματα, κουλουράκια, παγωτά, σνακς και άλλα. Κάντε μια στάση και απολαύστε τον υπέροχο καφέ ύλη. Αρτοποιία Στάχη στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου. Και 2 ακόμη καταστήματα πώλησης των προϊόντων μας στην Ναύπακτο. Αθηνών 9 και Πλατεία Πιά. Τι απίθανος καφές είναι αυτός. Καλός. Απίθανος. Πλούσια γεύση, φοβερό καϊμάκι και μυρωδιά. Είναι από το παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλά. Επιλέγουν τους κόκκους από όλο τον κόσμο, φτιάχνουν δικό τους χαρμάνι και τον ψήνουν σε δική τους βιοτεχνία με δική τους συνταγή. Απίθανος ο Τσουκαλάς. Φύγαμε. Παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Μοναδικό χαρμάνι ελληνικού καφέ. Τραγανή, φρέσκη ξηρή καρπή. Λαχταριστές καραμέλες, είδη ζαχαροπλαστικής και μνημοσύνου. Μεγάλη ποικιλία σε βιολογικά προϊόντα, μυρωδάτα μπαχαρικά, βότανα και διαβητικά προϊόντα. Παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Ιντζέ 14, Ναύπακτος και στο Facebook καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Τσουκαλάς, εδώ ο καφές είναι η ιεροτελεστία. Όταν η τέχνη αναδεικνύει την ομορφιά σας. Όταν το στυλ συναντά την κομψότητα
Φώτης Κατραούρας. Δημιουργούμε κοσμήματα ξεχωριστά που απελευθερώνουν όλη τη γοητεία σας και σαγηνεύουν τις αισθήσεις. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. 1950, η εταιρεία Δομικά Πασίση ΑΕ ξεκινά τη δραστηριότητά της στο χώρο των δομικών υλικών. Σήμερα, η εταιρεία Σταθμός αποτελεί πλέον ηγέτη του κλάδου χονδρικής και λιανικής πώλησης, εφοδιάζοντας την ελληνική αγορά με σύγχρονα και ποιοτικά δομικά υλικά. Τα πάντα για τη δόμηση. Εισαγωγή ξυλίας και ραμοσκεπών. Οικοδομικής, βιομηχανικής. Αποκλειστική διάθεση των παραθύρων στέγης Velux. Της νούμερο 1 εταιρείας παγκοσμίως. Κεραμίδια με μοναδική τεχνολογία Smalto, με εγγύηση εφόρου ζωής. Προμήθεια και εφαρμογή σε μονωτικά υλικά. Εξωτερική θερμομόνωση και υγρομόνωση. Προϊόντα σιδήρου. Σίδηρος μπετόν. Αποκλειστική αντιπροσώπευση γυψοσανίδων Knauf. Όλα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας 25.000 τετραγωνικών μέτρων. Επισκεφτείτε μας στα τρία σημεία. Στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου. Στη Θεμιστοκλή Νόβα, Ναύπακτος, έναντι Ξενία. Και στο Κέντρο Διανομής Πατρών. Δομικά Πασίση ΑΕ. Καινοτομία. Ποιότητα. Εγγύηση. Για ποιότητα, γεύση, εγγύηση. Ένα είναι το όνομα. Δούρος. Εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων. Ντόπια, φρέσκα κρέατα, κατευθείαν από τη σύγχρονη μονάδα μας. Βρείτε στο κατάστημά μας καθημερινά εκλεκτά τυριά και αλαντικά, αλλά και μία ποικιλία από κάθε είδους κρεατικό. Και φυσικά, φρεσκοκατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά. Δούρος από το 1978. Εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων. Λιγιά Ναυπάκτου, τηλέφωνο 2630-22904. Κρεοπολείο Δούρος. Πλατεία Πια, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26340-269. Γεύσης από ρούμελι. Ρογκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ανελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Rogallas Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Rogallas Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση, ντερτινής. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Αδελφή Λιμπέρι, όμικρον έψιλον. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα, βερνίκια, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά, εργαλεία, στραντζαριστά, λαμαρίνες και γυψοσανίδες Knauf. Ιδέες και υλικά για ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτηρίων. Αδελφή Λιμπέρι, όμικρον έψιλον. Στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. Τηλέφωνο 26340-21-277. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Πορεία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Πάτρας από φοιτητές για το πανεπιστημιακό άσυλο, όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, χωρίς να υπάρξουν επεισόδια, αλλά με την φρούρηση της αστυνομίας. Για λίγη ώρα έκλεισε και η οδός Κορίνθου. Συνεχίζουμε με την περιφέρεια. Καλησπέριζω την συνάδελφο Άννα Αγγελίδου από την πρώτη της Ηλίας. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καθώς ορίστηκαν τα νέα σχολεία φοίτησης των δύο μαθητών που είχαν εμπλακεί στο αιματηρό επεισόδιο με τις μαχαιριές στο πρώτο ΕΠΑΛ της Αμαλιάδας. Δεν ήταν με μαχαίρι, βεβαίως, ήταν με αιχμηρό αντικείμενο. Ναι.
Και πράγματι, ναι, μετά την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όπου και οι δύο μαθητές αποβλήθηκαν μετά το επεισόδιο το οποίο είχε σημειωθεί στα τέλη του Οκτωβρίου, ο διευθυντής Βασίλης Δημητρέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όρισε τα νέα σχολεία φοίτησης των δύο παιδιών. Έτσι, το θύμα θα πάει στο δεύτερο γέλι της Αμαλιάδας, ενώ ο φερόμενος ως θήτης θα συνεχίσει να φυτά στο γέλι των Λεχενών. Επειδή υπάρχει μία απόσταση από τις κατοικίες των μαθητών προς τα δύο σχολεία, επικοινωνήσαμε με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημητρέλο, και αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι θα καλυφθούν με μαθητικά δελτία προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον τη συγκοινωνία για να μεταβαίνουν στα νέα του σχολεία. Μάλιστα. Μπαίνει έτσι και ένα τέλος, άμα θες, στην όλη κατάσταση την άσχημη, στο όλο άσχημο κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί εδώ και αρκετό καιρό, περίπου για έναν περίπου μήνα, όπου το σχολείο βρισκόταν σε αναταραχή και το μόνο θέμα συζήτησης ήταν ακριβώς αυτό. Το αιματηρό επεισόδιο, όπως είπες και εσύ, το οποίο είχε σημειωθεί στα τέλη του Οκτωβρίου μέσα στο σχολικό κτίριο. Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κοινή συνέντευξη τύπου του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας Νικόλαου Σπανουδάκη, του Προέδρου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων Ανδρέα Λίβανου και της Γενικής Γραμματέως του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών του Παραρτήματος Αχαΐας Ειρήνης Καραλή έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο σχετικά με την ημερίδα Πάτρα Πόλη Φιλόξενη για Αμαία που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Την προσεχή Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου του 2019 στην Αγορά Αργύρη. Η πρόληψη φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από τη θεραπεία. Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ, όπως προανέφερα στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου ως αρχές και φορείς του τόπου να συμβάλλουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζι στη συλλογική προσπάθεια για μια πόλη που να χαρακτηρίζεται για την φιλοξενία της για τα άτομα με αναπηρία. Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών Παράρτημα Αχαΐας, θεωρούμε ότι κεντρικός και ζωτικός πυλώνας για τη βελτίωση και την ποιότητα της καθημερινότητας των κινητικά αναπήρων είναι η καθολική τους πρόσβαση σε όλο το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, σε όλα τα αγαθά και σε όλες τις υπηρεσίες. Γι' αυτό μαχόμαστε εδώ και δεκαετίες να καταστήσουμε τις πόλεις του νομού μας και τον ίδιο τον νομό μας πιο φιλικό από κάθε άποψη για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και τους κινητικά αναπήρους με διάφορες δράσεις όπως συναντήσεις με αρμόδιους εκπροσώπους θεσμών, φορέων, υπηρεσιών, επαγγελματικών ομάδων με κατάθεση προτάσεων κλπ. Και φέτος, σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα, η Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και Φορείς της σε όλη τη χώρα αναδεικνύουν την 3η Δεκέμβρη την Εθνική ημέρα των ατόμων με αναπηρία ως μέρα αγώνα διεκδίκησης ενημέρωσης, διατρανώνοντας παράλληλα το αναφέρετο δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Το αναπηρικό κίνημα αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται προκειμένου να προασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων Ιωνίων Νήσων, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για τη συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Παράρτημα Αρχαΐας για τη διεξαγωγή της ημερωτικής ημερίδας με θέμα Πάτρα, πόλη φιλόξενη για τα άτομα με αναπηρία. Με την Φωκίτα θα συνεχίσουμε τώρα. Θα καλησπερίσω τη συνάδελφο Πέννη Τσακίρη. Θα μιλήσουμε για το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και εάν υπάρχει ανάσα για την Φωκίδα. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Να πάρουμε μια ανάσα κι εμείς μετά από τόσα και τόσα. Σχετικά με έργα που ήταν στην αναμονή, αλλά και κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες δράσεις που είναι απαραίτητες αυτή τη στιγμή για τη Φωκίδα. Βλέπετε, η περιοχή της Στερεάς είναι πολύ μεγάλη. Έχει ασωπούς, βιομηχανικές ζώνες συνοφύτων, Μέτσοβα, Εύβοια, Μαλιακό, είναι η καρδιά της Ελλάδας και το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα επώνυμο συμβούλιο. Ο διάδοχος του νυν Δημάρχου Αθηναίων είναι ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός. Ο Απόστολος Γκλέτσος, γνωστός ηθοποιός, είναι επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Η πρώην υπουργός του Πασόκ Κατερίνα Μπατζελίνη, η τρίτη παράταξη. Ο γενικός γραμματέας του, πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη και πάει λέγοντας.
Οπότε δεν είναι και εύκολη η συνεδρίαση στη Λαμία, όπου βέβαια το περιφερειακό πέρασε και το τεχνικό πρόγραμμα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2020. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Περιφερειάρχης πανηγύρισε. Το χαρακτήρισε βαρύνουσες και ιδιαίτερα το σκέλος των επενδύσεων, με στοχευμένες δράσεις μέσα και στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά και στην εξωστρέφεια, ειδικά στους κλάδους του τουρισμού που μας αφορά και του πρωτογενούς τομέα. Φάνηκε να έχει ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα το πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα, και σε ό,τι αφορά τη Φωκίδα, ότι ο Περιφερειάρχης Γεώργιος Δελμούζος ανακοίνωσε την ένταξη επιτέλους. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα αίτημα, ένα θέμα φλέγων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την ένταξη του ειδικού σχολείου Άμφισσας, αίτημα και ανάγκη δεκαετιών, μακρύ και ταραχώδες στο παρελθόν του. Πριν λίγες ημέρες, ο Φάνης Πανός είχε έρθει στην Άμφισσα με τον Αντιπεριφερειάρχη, έκαναν αυτοψία στο ειδικό σχολείο, το οποίο συστεγάζεται στο πρώτο δημοτικό σχολείο Άμφισσας. Συνοδευόμενοι από την κυρία Μαλία Μπούγα, σύζυγο του βουλευτή Φωκίδας, οπότε στα πλαίσια είναι διευθύντρια. Οπότε στα πλαίσια του Συμβουλίου, ο κύριος Δελμούδεζος κατέθεσε έτοιμη και όρημη τη μελέτη υπό τον τίτλο Ανέγερση Πτέρυγας Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας. Κλείδωσε όλα τα διάθετα υπόλοιπα των έργων ύψους 800 περίπου χιλιάδων ευρώ και ξεκινά την ανέγερση του ειδικού σχολείου Φωκίδας. Έχει ήδη αρκετούς μαθητές, αλλά βέβαια υπάρχουν πολλές οικογένειες που δεν θέλουν να βοηθηθούν. Να πούμε ότι για την ανέγερση αυτού ειδικού σχολείου είχε αγοραστεί ειδικά οικόπεδο, το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής. Οπότε, σε επιτόπια αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη με την Υφυπουργό Παιδείας, η οποία εξέφρασε την πρόθεση να λειτουργήσει πειραματικά σχολεία σε κάθε πρωτεύουσα νομού, αλλά ίσως και μεγάλη πόλη, ενέταξε και το πειραματικό σχολείο Φωκίδας σε αυτό το οικόπεδο που είχε αγοραστεί για το ειδικό σχολείο. Τώρα, στο τεχνικό πρόγραμμα εντάχθηκε ο παραπαρνάσιος επίσης άξονας. Επίσης έτοιμα όλων των παραπαρνάσεων βήμων που συνδέει Δροσοχώρη, Επτάλοφο, Αράχοβα, Χιονοδρομικό Κέντρο και Παρνασσού με Δελφούς. Ναι. Και επίσης η Φωκίδα απέκτησε βιβλίο μελετών προκειμένου να υπάρχει συντεταγμένο αποθετήριο αναπτυξιακών μελετών για το μέλλον, και καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία του. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι το σημαντικότερο, αυτό το σημαντικότερο κατά την ταπεινή μας άποψη, για τον χώρο της υγείας, αποφασίστηκε αυτό που ο Κώστας Μπακογιάννης είχε υποσχεθεί, το εισηγήθηκε ο κ. Δελμούζος και το έκανε πράξη ο Φάνης Πανός. Η περιφέρεια πρημοδοτεί με 400 ευρώ μηνιαίως κάθε αγροτικό γιατρό της Άμφισσας, της Ιταίας και του Λιδωρκίου. Της Ιταίας δεν το αναφέρει, γιατί όλοι της Ιταίας πηγαίνουν στην Άμφισσα, υπηρετούν στην Άμφισσα. Μάλιστα. Παίρνει να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν τα νέα για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.